Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε στο insider.gr ο επικεφαλής του σχεδίου Β' Αλέκος Αλαβάνος, ο οποίος μίλησε για την προοπτική του εθνικού νομίσματος, την κυβέρνηση αλλά και το τι χρειάζεται η χώρα για να βγει από την κρίση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά ο κύριος Αλαβάνος έκανε μια κουβέντα μαζί μας σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τα δημοσιονομικά, όπου επανέλαβε την πρότασή του για ουσιαστικά για μια σειρά από αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, οι οποίες, όπως μας είπε, είναι αναγκαίες να γίνουν υποκαθεστώς εθνικού νομίσματος. Αυτό που είπε και η νοικοτήλιο συνέντευξη είναι ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει τη δική της δημοσιονομική πολιτική. Αυτό που είπε δηλαδή είναι ότι έχουμε δοκιμάσει την ίδια συνταγή, πολλές διαφορετικές βαριάντες, από με δεξιά κυβέρνηση, με αριστερή κυβέρνηση, με κεντρώα κυβέρνηση, και δεν έχει δουλέψει 9 χρόνια τώρα. Και προτείνει ότι αυτό πρέπει να γίνει, να αλλάξει η συνταγή. Μια συνταγή δηλαδή που να μπορέσει να φέρει περισσότερα χρήματα στην οικονομία, να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και να μπορέσει να, να κάνει την οικονομία πιο ανταγωνιστική. Προϋπόθεση όμως για όλα αυτά, όπως ανέφερε, είναι να φύγουμε από το ευρώ, να φύγουμε από το στενό περιοριστικό πλαίσιο που επιβάλλει το ευρώ, όπως είχε κάνει η Αμερική το 1929 όταν έφυγε από τον χρυσό κανόνα και μπόρεσε με βασικό μοχλό ανάπτυξη στο κράτος να ενισχύσει τα οικονομικά της. Ως προς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ο ίδιος έκανε μια ενδιαφέρουσα παρομοίωση. Μίλησε για το πώς, για την προσγείωση ενός αεροπλάνου, στην οποία λέει, όπως είπε, όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο, το ταρακούνημα είναι πολύ έντονο, αλλά είναι και ευχάριστο γιατί ξέρεις ότι είσαι σε μια άλλη κατάσταση. Και ο ίδιος εκτίμησε ότι εφόσον υπάρχει προετοιμασία, και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη κουβέντα, τι προετοιμασία χρειάζεται, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες που θα είναι και οι πιο έντονες θα είναι πολύ πολύ μικρές, μπορεί να κρατήσουν από κάποιες μέρες έως το πολύ κάποιες εβδομάδες. Άρα θεωρητικά, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Αλαβάνο, εφόσον το έχει αποδεχτεί η κοινωνία και έχουν γίνει κατάλληλες κινήσεις, η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα μπορεί να γίνει μια διαδικασία χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις. Αυτό όσον αφορά το μακροοικονομικό κομμάτι. Στο πολιτικό κομμάτι έκανε μια επίθεση στην κυβέρνηση. Η φράση του ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραιτηθεί με το κεφάλι κάτω, γιατί όπως είπε στέρισε από τους Έλληνες την ελπίδα λέγοντας συνεχή ψέματα, τον παρουσίασε μάλιστα. Πρόδωσε την ελπίδα τους. Ακριβώς. Παρουσίασε την κυβέρνηση με τον απατεώνα ενός καλού μυθιστορήματος, τον ψεύτη μάλλον, ο οποίος κάποια στιγμή πιστεύει και ο ίδιος το ψέμα που λέει και είπε ότι πλέον έχει χάσει και κάθε αξιοπιστία. Ο ίδιος πάντως από την πλευρά του έκανε κάλεσμα προς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι υπέρ της αλλαγής του νομίσματος, ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό που λέμε δραχμιστές, με τη λογική να μπορέσουν να ενωθούν σε έναν ενιαίο πολιτικό φορέα, και η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά και ο κύριος Λαφαζάνης, να υπάρχει ένας ενιαίος πολιτικός φορέας στον οποίο θα μπορούν να συσπηρωθούν οι οπαδοί του εθνικού νομίσματος. Προέβλεψε μάλιστα ότι σύντομα θα υπάρχουν σχετικές εξελίξεις και πολιτικά, ουσιαστικά με την ενοποίηση των τριών αυτών φορέων, ώστε όταν γίνουν οι εκλογές αυτοί να κατέβουν μαζί και να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους ψηφοφόρους. Και τέλος, όσο για το δημοψήφισμα ευρώ-δραχμή, ενώ ο ίδιος θεώρησε ότι θα έπρεπε, είναι ωφέλιμο να γίνει ένα τέτοιο δημοψήφισμα και μπορεί να προσφέρει στο να καταλάβουμε τι θέλει ο λαός, αυτό δεν μπορεί υπό καμία περίπτωση να γίνει υπό κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι μια αναξιόπιστη κυβέρνηση και θα το αξιοποιήσει όπως αυτή θέλει.